πήρε αυτή τώρα εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Επειδή δηλαδή φορούσε μόβ. Όχι επειδή φορούσε μόβ. Επειδή έπαιζε ο Σπυρόπουλο. Είναι δυνατόν. Γράφει στο ΕΕ ποδοσφαιριστή αυτό. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκό είναι τυχερό που έπαιξε ο Νίκο ο Σπυρόπουλο. Μα έπαιξε τον Νίκο. Ποιο τον είχε αγοράσει αυτό το μεγάλο. Ποιο, για πείτε μου. Όχι ο Βαρδιογιάννη, είσαι πολύ μετοχική. Δεν θυμάμαι. Δεν ακούω, δεν ακούω. Και τα αλέφαντος, ναι, πάλι, πετάχτηκα. Τι παρουσίασε ο Αναθανασιάς προπονητής του Παναθηναϊκού. Την άλλη τώρα λες παίκτες αυτούς στον Άγιον Όρος να τους πάτε. Γιατί όχι κύριε Παναγιά. Κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό. Όρθρο είχαμε. Ναι. Έλα τώρα. Πού πάει το Σπυλόπουλο. Τον Άλωνα, τον Κατσίκη. Ο δε άλλος, ο Πίτσιου. Δεν μπορεί να ακολουθεί. Πού πάει να πάει πρωτάθλημα τη μέγιστη ομάδα του Ολυμπιακού. Παιχταράδες. Τη Θράκτη τη σκορπίσανε. Χιλιά κατάμεστο το Καρασκάκι που πανηγύριζε. Πανηγύριζε το Καρασκάκι. Βεβαίως. Για τον Πανθρακικό. Μπράβο. Ναι. Έπειτα. Πού πάει. Πάει μας βάζει τον Αναστασία Μεγαλασικό στον απόγευμα Ετάλλο. Ναι. Θέλει να κάνει και το μεγάλο ηγέτη. Έπειτα. Ο Σαλπηγίδης τύπο. Κατσίκη Σαλπηγίδης. Χολστερίν πόλη. Πού του πάτε. Έπειτα. Εδώ κοντά. Πού κοντά. Μα πήγε και μας έβαλε ο Τσόλ. Μας πρίξαν οι όλοι ότι ο Τσόλης ανέβηκε και γίγαντας. Πού ήταν η γίγαντα. Ανέβηκε και δεν γύρισε πίσω. Με το σανσέρβι. Δεν γύρισε ακαλύψη. Σας παρακαλώ. Δεν γύρισε ακαλύψη. Μόνο Μαρινάκι. Είναι το δικό μου τραγούδι. Living in America. Και λέω και εγώ. Σέντρα κενό μνήματα 54. 554. Και σέντρα παπάκι. Σέντρα παπάκι σέντρα fm.gr κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, ένα σου λέω στη δουλειά μου, τηλεφωνικό κέντρο λέω φίλος, αλήθεια. Πήρα έναν τηλέφωνο με όνομα Τσιμπρικόλης, το έκλεισα στη Μούρη, γιατί θυμήθηκα σένα και με έπιασε νευρικό γέλιο. Για να δούμε, ο Αστέρας Τρίπολης έχει κερδίσει πέναλτι, ποιος το εκτελέσε, Παρά. Ναι. Πάρα παίρνει φόρ. Λοιπόν, διακόπτουμε τον Πάρα γιατί έχουμε τον κύριο Πατσιαμούρα για το Αλεξί του Πλαγιάς και για το Καποέιρα. Κύριε Πατσιαμούρα, καθαρό το όνομά σας. Έχω μπερδευτεί με εσάς, λέει ο Δημήτρης. Κάθε πότε έχετε εκπομπή. Να σε ενημερώσω ότι η ώρα αυτή, 9:30 με 11, πολλές φορές πέφτει πάνω σε αγώνες, σε Champions League, σε Ευρωλίγα, εθνική ομάδα. Αλλά Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη αυτή την εβδομάδα, που είναι η καθαρή εβδομάδα, δεν υπάρχουν έτσι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Κύριε καθηγητά. Ο Τσάρτας είμαι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 9:30 με 11. Θα κάνουμε τους αυτογκό όλοι τους. Ελμαγώ. Κάντε λοθάνο στο κρεβάτι. Εντάξει. Κάντε καραφιλίδι. Αυτό ακούστηκε. Σαλαδά, ναι αυτό. Αλέξανδρε. Αν θέλεις. Καραφιλίδη να τσακώνεται με το φίλο του και του λέει τι να σου πω. Τι να σου πω. Τάισα το τέρας και το τέρας με πλήγωσε. Με τάισε. Ας θέλεις. Εντάξει. Κύριε Στίβ, αυτός είναι ο τρόπος που με αρχίζει να με βάει ο Στίβ Γατζόγλου. Ξεχωρίζεται από αυτό εσείς. Ναι. Έτσι ξεκινάει ο Στίβ και ξέρεις ότι συνεχίζει ο Στίβ. Και όταν ο Στίβ... αλλεργία έχετε. Ναι, τώρα με αυτή τη... Αυτοί που πάνε οι χρυσαυγίτες και βαράνε τα αυτοκίνητα γιατί έχουν πάνω αφροκανική σκόνη. αυτή εμένα μου κάνει allergic, you know. Μου κάνει allergic, you know. Έλα, ρώτα. Ολυμπιακός, Τρίκαλα. Κοίταξε, είδα 87-72, περίπου Ολυμπιακός. Μ' αρέσει ο Σφυρόπουλος που κάνει την ομάδα, ανοίγει το rotation, you know. Τα ανοίγει. Ανοίγει το rotation και μετά θα το κλείσει.
Αληθεύει ότι σας έγινε πρόταση να αναλάβετε την ΑΕΚ τώρα που υπάρχει θέμα προπονητή? Ναι, λένε μόνο Steve ξέρει. Γιατί εγώ είμαι δύο φορές πρωταθλητής στο Κορέα. Ο κόσμος δεν το ξέρει ότι νομίζει ότι είναι ένα εύκολο μπάσκετ κορεάτικο. Αλλά όχι με τον Κιμ Γιονγκούν. Όταν πήγαινε να του λέγω, what the fuck are you doing, Κιμ Γιονγκούν? Επόμενο πλάνο με το Pitbull. Βέγκο, βέγκο, βέγκο. Άρα λένε για τον Σάκοντα τώρα. Κοιτάξτε, ο Σάκοντα είναι ένας πολύ καλός προπονητής, αγαπάει την ΑΕΚ, ξέρετε το Greek reality εδώ. Ναι. Ξέρετε, είναι εδώ πέρα. Ναι. Και πιστεύω ότι κάνει για την ΑΕΚ, αλλά εγώ και άμα μου λέγανε, ξέρω... Και βοηθός δηλαδή, θα όχι, ένα assistant coach, γιατί όχι. Όχι assistant coach, τι, what the fuck are you doing? Την εμπειρία σας. Για εμπειρία ακόμη λοιπόν. Ένα ποτήρι δηλητήριο γλυκό θα πει. Ωραίο το λέτε. Με κέρασες πάλι να... πούμε και για NBA κύριε Steve. Θες να πεις για NBA επειδή πάνε καλά... Όχι, δεν πήγανε, χάσανε χθες. Εντάξει, είδα το πρώτο ημίχρονο, νικάγαν 11. Και εγώ το πρώτο είδα και κι εγώ, νόμιζα κερδίσα, λέω άνετα. Εύκολα, ξέρουμε μπάσκετ. Τι έγινε στο δεύτερο. Ξέρουμε μπάσκετ. Δεν κατεβήκαν στο δεύτερο. Ναι. Κάνε γρυπάρι, Λίνα, βρίσκω. Ντοπ. Ντοπ. Πώς? Ντοπ. Το παιχνίδι. Ένα μήνυμα έχει έρθει 8.30 και λέει για μας. Τι διάβα, ήξερε. Να σχολιάσουμε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τι μήνυμα, γιατί. Ποιος ήταν 8.30 στον αέρα? Και μοιάζε με σένα. Ποιος ήταν, ο Γιάννης Μάριος. Ναι. Νομίζω ήταν κουκουλάς και ο κόσμος μπορεί να περδεύτηκε. Να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις. Εγώ κύριο Γλένα στο τηλεφωνικό κέντρο, ένας αποστολή της ρυθμίσης του ήχου. Δημήτρης Κουταχός, μουσική επιμέλεια, Σπύρος Πρωτός στην παραγωγή. Και Κώστας Τεύ! Τρακάρατε! Παπανδρέου εκφωνητής στον ΣΕΦ! Είναι ο Βαγγέλης ο Μάντζερης! That's the way. Ναι, έτσι. Λοιπόν, μαζεμένα mail, σε είδα στο mall με εθέρια ύπαρξη δίπλα σου. Ο Μπάρμπας την έχει εγκρίνει και είδα κάποιον που με κοίταγε περίεργα σήμερα στο mall. Και α, μάλλον... σήμερα! Ναι, ναι. Την είδηση, ότι ήταν σήμερα. Ήταν σήμερα, αλλά νόμιζε ήταν ο φύλακας με το παταλόνι ρίγκα. δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται την καφέ μέσα. Λετωνό ήτανε. Δεν επιτρέπεται σιζά. Ρίγκα. Λετωνό ρίγκα, σκότο ρίγκα. Δεν επιτρέπεται να μπαίνει με την καφέ μέσα. Νόμιζα ήταν εκείνος που με κυνήγησε επειδή έφυγα χωρίς να πληρώσω. Αλλά εντάξει, ευτυχώς ήταν ο ακράτης. Όχι. Θέλω να δω σταλόνι πολύ νευριασμένο με καλάθνικο στο χέρι. Έλα στα λιώσια. Δεν χρειάζεται να είναι σταλόνι. Θα το ζήσεις. Τι κάνεις. Τι κάνεις εκεί. Πες μου τι κάνεις εκεί. Βάσκαλε, κρατήσου. Πες, περίμενε, έχει έρθει εφορία στο Βάσκαλο να δει τα βιβλία. Κάνε την εφορία. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σα. Είστε από τη ΔΟΗ Αθηνών. ΙΕ. ΔΟΗ Αθηνών. Θέλετε να ελέγξετε τα βιβλία. Τι θέλετε, να πιω καφέ. Θέλετε ένα καφεβάκι. Όχι, δεν θέλω. Έλα, ένα καφεβάκι. Άντε, φτιάξε. Λοιπόν, πώς το πίνεις, Φρέντο. Βαρύ γλυκό. Έλα ρε μάγκα, από πού είσαι. Από τα Γιαννιτσά. Βαρύ γλυκό. Βαρύ γλυκό, να μην σας νοιάζει από πού είμαι. Δεν ξέρω να φτιάχνω ελληνικό καφέ, εγώ είμαστε Ρώσοι. Φτιάξτε ρωσικό. Θα σε κανονίσω εγώ. Έλα, φέρε το ποντικό φάρμακο. Έλα, φέρε λίγο. Ασχοχλάζει, πιέστο. Είναι καλό και για... Ρώτα να δούμε τα βιβλία. Δεν υπάρχουν βιβλία. Τι έγινε. Έχουμε προφοριακά σήμερα. Δεν έχω διαβάσει. Μην τρογλωσσείς. Στο σχολείο. Κάνω καθηγητή. Μην τρογλωσσείς στον πίνακα. Μην τρογλωσσείς. Δεν είναι αυτά. Παίζει. Είσαι εκτεθειμένος. Παίζει. Χέρι. Χέρι. Σηκώνω χέρι να πω. Ναι. Ξετάσετε. Ναι. Λοιπόν. Στο πίνακα είμαι πολύ χαμένος. Πότε έγινε. Ναι. Μη γελάς παιδί μου. Γιατί βλέπω... Γιατί γελάς. Όχι. Θα το μοιραστείς μαζί μας. Θα το μοιραστείς μαζί μας. Πάντα, ναι, ναι. Με όλη την να γελάσουμε κι εμείς. Καλά, γελάσατε. Λοιπόν. Ας σας δείξω τι έχω... Λοιπόν. Πότε έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολεως? Κοιτάω κάθε άλωση ξεχωριστά.
Δεν έχει σημασία που άλωσα εγώ. Τι λες, παιδί μου. Εγώ θα παίξω μπάλα μια μέρα. Φαίνεται. Για να δούμε και οι υπόλοιποι τόσο διαβασμένοι είστε. Έλα, Αντώνη. Αντώνη, σήκω στο πίνακα. Για να δούμε. Ο καλύτερος μαθητής. Στα προφορικά. Το καλύτερο παιδί. Φέρτα. Φέρτα. Αντώνη, λοιπόν, μπορείς να μας πεις εσύ πότε έγινε η άλωση Κωνσταντινούπολεως. Πιστεύω... Δυο εβδομάδες το είχα να διαβάσει το κεφάλαιο 5. Τι διάβασες, το 6? Όλοι μέσα. Και Καρέλης, ο πίσω Καρέλης έχει ένα βλέμμα, καλά, μια χαρά και τρομερός, αλλά, έχει ένα βλέμμα σαν μαθητή στο γυμνάσιο που του λένε πρόχειρο διαγώνισμα και δεν έχει διαβάσει τίποτα, έτσι είναι. Άγχος. Συνέχεια, ναι. Άγχος. Χωρίς να έχει άγχος όμως. Τίποτα. Νομίζω ποτέ δεν έχει άγχος. Δεν είναι, εντάξει, κάνει, αυτό μπορεί. Άγχος. Καλησπέρα, GPS με τη φωνή του ένα του μοναδικού Steve. Steve. Οκ, με το GPS Steve Γατζόγλου. Θα πάμε Μενίδη. Πω πω πάθω. Κύριε Κώστα, για σας ένα mail εδώ, να διαβάσετε. Καλησπέρα και πάλι, κύριε Κώστα. Ατελείωτα πανηγύρια μετά τη χθεσινή νίκη. Χάλια τελείωτα. Πόσο μικρή είναι αυτή η ομάδα. Μιλήστε, πείτε την αλήθεια του Λούμπα 7. Δεν καταλαβαίνω γιατί προσυπογράφει του Λούμπα 7. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να λείπουν αυτά τα προσωνύμια. Τι σας πείραξε, κύριε Κώστα, αυτό τώρα? Είμαι αλλεργικός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς θα σας φαινόταν Μπραουδάκης να τραγουδάει το Πλάτσα Πλούτσα? Επειδή υπάρχει αβαμβακίδι, σκορ και λεπτό. Μέσα στο τραγούδι το σκορ και λεπτό. Ναι, πως είναι κάτι λούπες. Όπο γέλιο. Αν μέγιστε αυτοκόλλητοι, κάντε το δάσκαλο για λαθρεμπόριο όπλων. Για το φίλο μου, τον Κώστα, από Αττική Οδο Φανς. Όλοι αναγνωρίζουν. Ρε τσουβέλας έχω στο Facebook. Άσε με πέρασε τζάπα, δεν γίνεται, 2.80. Ευχαριστώ πολύ, καλό δρόμο. Και είναι πάντα ένας μάγκας στην Αττική Οδό. Εγώ θα περάσω έτσι. Θα περάσω. Όχι, μου ήρθε στην εφορία. Δεν έχω 30 ευρώ. Yeah! Everybody in the club right now! Άσε τη Βάσκαλο, τώρα είναι η Ραμόνα εδώ. Και πήγα να σου πω κλειστό τηλέφωνο. Ραμόνα την έχω σκεφτεί σε πολλές εκδοχές. Ραμόνα αποκλειστική νοσοκόμα. Ξεκινάμε. Εσύ θα κάνεις το βοηθό. Αν το βοηθώ πάλι. Το γιατρό. Εγώ είμαι τη γιατρό. Είναι τη γιατρό. Εγώ είμαι η βοηθός. Εντάξει. Λοιπόν, μιλάστε. Λοιπόν, γερί. Ξέρω ότι οι συγγενείς σας είναι σαν τρίκαλα και είμαστε στο κολάνδρι. Και σε νικήσει. Θέλω να κάνω και Μάι Τάι κάτι καινούριο. Τι γαλάνδρι, γυναίκα. Έλα, μπράβο. Θα κάνω την πάκια τους να σοπάσει για πάντα. Κάνε και την Κίνα. Κάνε, ωραία, θέλω. Ωραίο, δελφινάριο. Ραμόνα σε φλατζίδι. Έχετε παρακύρει όλοι χοντρούλιδες. Ραμόνα στην τράπεζα. Ωραία, ανάληψη. Ανάληψη. 1000 ευρώ. Και 1000 ευρώ. Ωραία, πάω να χαλώσω. Είναι καρότας. Εσύ δεν μου πες. Θα πάρω 1000. Εγώ είμαι από μέσα, μη χαλάς τις σκετσάκι. Βέβαια, αυτό σου λέω. Μου πες από τη σπίτι να έρθω να μου δώσεις 1000. Πάμε πάλι, 3-2-1 Ραμόνα και έρθω. Δεν γράφουμε, πάμε. Πήρα να τη δεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι θέλετε? Και για ευρωανάληψη. Ωραία, βιβλιάρο έχει την ταυτότητα. Όρισε την ταυτότητα, τη βιβλιάριο το έχεις εσύ. Λοιπόν, χωρίς τη βιβλιάριο, Λουανάκο, δεν ξέρω, δεν αναγνωρίζω στη δουλειά μου. Μπροστά σου είναι, κυρά μου. Δεν ξέρω, κυρά μου, να πει στην κυρία τη γυναίκα σου. Εσύ είσαι. Εδώ είμαι υπάλληλος στην Εθνική Ελληνική Τράπεζα. Σιγά, καλή μου. Σιγά, εσύ. Λοιπόν, τυρουτ. Φύγε. Τυρουτ. Τυρουτ. Σχολό. Τυρουτ. Σχολό. Καλέ το 180. Να το έχεις πιο γρήγορα, γριά μου. Τυρουτ. Το 180 έχει δύο. Τυρουτ. Στίχημα. Κάνε Νίκο Λιμπερόπουλο, Άλεξ. Ναι, είναι. Θέλω να πω, μπορεί να μην είμαι
Μπορεί να μην είμαι στο σχολείο, Λιμπέρο. Στο σχολείο. Ωραία, αφήστε. Στην Εράνη, φιλιά. Έλα, Νίκο. Α του άλλου. Κύριε δάσκαλε. Εσύ. Εσύ μόνο ξέρεις. Εγώ θέλω να σου πω ότι στο μεγάλο διάλειμμα έκανα το σουτ μπομπόνι. Ναι. Το σουτ μπομπόνι είναι το σουτ το οποίο έρχεται. Μπράβο, παιδί μου. Έκανα το σουτ μπομπόνι. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο. Ρωτήστε κάτι. Βέβαια. Έλα, Γιάννη, έλα, Γιάννη, έλα, Γιάννη. Αλλαγή παιχνιδιού. Πώς λεγόταν η πορτοκαλάδα που ήπιες? Για πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια τα παιδιά είναι πανέτοιμα. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν και λόγω. Αυτό είναι παιδί. Αυτό διαβάζει. Μπομπόνι, μπομπόνι. 20. Μπομπόνι. Το σιδηρούν παραπέτασμα έχει καταρρεύσει, λέει ο φίλος. Εκατομμύρια πλήθους παραλυρεί από χαρά στους δρόμους την ώρα που βλέπει το τείχος να κατεδαφίζεται, ξορκίζοντας δεκαετίες καταπίεσης. Ο Σιμακόπουλος διακόπτει την πτώση του τείχους για να συνομιλήσει με τον κύριο Τσιμπρικόλ για τα φλέγοντα ζητήματα στο θαλάσσιο τέννις. Θαλάσσιο τέννις είναι ένα άθλημα το οποίο το αγαπάει ο Ελλήνας και μιλάει στην καρδιά του. Πολλοί έχουν χουφτώσει γυναίκες στο θαλάσσιο τέννις, στο Λακώστα και σε άλλα πολύ ωραία μέρη εκεί στη Νέα Μάκρη. Και όχι μόνο εκεί και πραγματικά στην και στο Ζούμπερι, όπου υπάρχει και το βόλεϊ και το ποδοβόλεϊ. Το βόλι παίζει με τα πόδια και πατάνε καπάκια που έχουν πετάξει φίλοι μέσα και γράμματα νοσοκομείων. Ένα πολύ ωραίο άθλημα το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ. Κύριε Τσιμπρικόλη, θα μας μιλήσετε για το θαλάσσιο τέννις. Βεβαίως. Θέλω να μας πείτε τα προβλήματα που υπάρχουν. Στερεύουν οι θάλασσες, λιώσιμο των πάγων, το φαινόμενο θερμοκηπίου και όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Πείτε μας, κύριε Τσιμπρικόλη. Κύριε Σιμικόλη, όμως πρέπει να διακόψουμε γιατί έχω και τον κύριο πώς σας είπαμε, Αποστολόπουλο για τα λεξί του πλαγιάς. Είναι ένας άνθρωπος άνεργος, δεν έχει τι να κάνει, θέλει να ανεβάζει την αδραλίνη του. Κύριε Σιμακόπουλε. Λοιπόν, διακόπτουμε για δελτίο. Τι έπαθε ο κύριος Αποστολόπουλος. Αυτό ήταν που έκανε το αλλά το πίπερο. Αυτό ήταν που έκανε το αλατοπίπερο. Το αλατοπίπερο, στις δηλώσεις του. Καλέ αλατοπίπερο, τώρα πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Κοντό. Ναι, καλή μου. Και επιστρέφουμε. Έτρεξε το μαραθώνιο. Βέβαια. Και σέλφι, απ! Μήτρογλου στην προπαίδεια. Την προπαίδεια του 4. Κώστα, στον πίνακα. Κάνω την προπαίδεια το 4. Μία 4, 4. Δύο 4. 4. 8. 8. 2, 4, 8. 3, 4. Πόσο, Κώστα? Το έχουμε πει χίλιες φορές, Κώστα. Δεν έχει κρυθεί ακόμα το πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Τι λες, Κώστα? Θα παίξω μπάλα. Είσαι ο σχολικός, έχει μείνει 6 χρόνια. Άρα, αρέσει, μου βάλες 12. 8, τι έβαλε. Γιατί μου έβαλες 8. Εσύ είσαι, Κώστα. Θυμήθηκα. Έρχεται. Παλιά που πηγαίναμε, πήγαιναν οι γονείς, υπήρχε ενδιαφέρον τέλος πάντων για τους βαθμούς των παιδιών, ειδικά στο γυμνάσιο. Εντάξει, το λύκειο τα παιδιά τους δέρνουν τους γονείς τους, δεν είναι. Λοιπόν, στο γυμνάσιο όμως ήταν πιο ανήμπορα. Τα παιδιά δεν μπορούσαν έτσι να υψώσουν το ανάστημα στην πρώτη μορφή εξουσίας που είναι οι γονείς. Σημειώνετε έξω εσείς. Λοιπόν. Και ήταν ο. Δεν θα πω όνομα. Ο νέος πατέρας παιδιού. Και του λέει ο καθηγητής, δεν συμμετέχει, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει. Ναι. Δεν συμμετέχει πια. Δεν αντέχω μαζί του. Μα πληρώνω φροντιστήρια, πολλά φροντιστήρια. Μετά τι λέω? Όχι, λες μετά ότι δεν ξέρω τι θα κάνω με την περίπτωση. Ξέρω ότι είναι καλό παιδί, αλλά θα. Είναι καλό παιδί. Θα τον αφήσω να βάλω. Αλλά θα τον αφήσω. Δεν γίνεται. Να βάλει μυαλό. Θα τον αφήσω γενικά στον τόπο. Θα τον αφήσω να βάλει μυαλό. Πείτε τα πάλι γιατί ζαλίζομαι. Πείτε τα πάλι λίγο. Το παιδί περίμενε και δεν άκουγε. Ήταν πιο πίσω. Ναι. Ζαλιζόταν γι' αυτό? Όχι, ο πατέρας είχε ζάχαρο. Ο Γιώργος δεν συμμετέχει. Είναι καλό παιδί. Αυτό προσπαθούμε στην οικογένεια. Είναι καλό παιδί. Ναι. Αλλά θα τον αφήσω για να βάλει μυαλό. Δεν τα βγάζω πέρα μαζί το άνθρωπο. Να του πω λίγο κάτι. Να του πω λίγο κάτι. Να του πεις. Και μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Ναι. Το κεφάλι του Γιώργου ήταν αυτό. Είναι καλό παιδί. Αιωνία.
αυτού. Φανταστείτε μπάγκελ προπονητή μια ομάδα με βοηθό θέμα Αναστασιάδη. Τελικά σ' άφησαν θεία και έπιασαν τον Τζόκερ. Πέρασε η μπογιά σου, μπάρμπα! Πέρασε η μπογιά. Πού είναι τα κλειδιά σου, ας την μπογιά! Ποιος το λέει, επειδή ακούνε την εκπομπή. Επειδής. Και... επειδής, μπράβο, μαθαίνει ζήπρα. Να το λες σωστά, θεία. Καλά το λέω. Καλά το λέω. Επειδή ακούνε την εκπομπή ο μπάρμπα και πιάσει το θείο και τον Τζόκερ. Καπήρανε το θείο. Λοιπόν. Ναι, θεία. Εγώ θα ξέρω τον Τζόκερ. Είμαστε όλοι αυτιά. Ελάτε τώρα! Λοιπόν, εγώ θα ξέρω τον Τζόκερ τα Χριστούγεννα. Δεν τα ήθελα τώρα τα λεφτά. Γιατί, θείε? Χριστούγεννα. Περισσεύουνε. Ποιο. Βέβαια. Πού, αφού δεν έχεις εσύ στον ήλιο μοίρα. Δεν έχω εγώ στον ήλιο μοίρα και πώς βγήκε αυτή η ίδια φράση. Πήγε κανένα στον ήλιο να κάνει μια μοίρα. Ο Δέδαλος, ποιος ήταν. Ξέρεις και το Δέδαλος, θείε. Η μυθολογία της Ελλάδας είναι η πραγματικότητα της εποχής εκείνης. Τι λες, θείε? Τα Νεφελίμ και τα Ριπαραγέννη υπήρχαν. Βλέπεις Λιακόπουλο, θείε? Δεν βλέπω Λιακόπουλο. Ο Λιακόπουλος βλέπει μπάρμπα. Oh. Ποιος δίνει τη γνώση στο Λιακόπουλο με τα χάλκινα βιβλία? Ποιος, θείε? Εγώ, μουά. Είσαι ο Χαλκένταυρος. Δεν είμαι ο Χαλκένταυρος. Είμαι ο μπάρμπας από το τολικό που κατέχω τη γνώση. Oh. Άλλη ερώτηση. Δεν σου κάνω ερωτήσεις. Άλλη ερώτηση, εσύ παρακαλώ. Εσύ μας φώναξες εδώ. Ξαρχάκος από γκολ.